Μίτσο, χρωστάμε 300 δις. Χρωστάμε, μην τα βάζεις αυτά τα νούμερα στο στόμα σου. Έμαθες και εσύ τα δεις. Που το μόνο που έχεις αποδείξει είναι δυσκολιότητα. Δεις. Εγώ δεν χρωστάω τίποτα, αυτό θυμάμαι εγώ. Ναι, αλλά ο Γιώργος είπε ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη. Μπα, πες του, να βάλω εγώ πλάτη γιατί βουτούσε η δική του 20 χρόνια. Να πάει να βρει τις πλάτες αυτών που κλέψαν πρώτες. Τις δικές τους πλάτες να βρει που κλέψανε, τους δικούς του καθένας, τις δικές τους πλάτες. Μόνο η Νέα Δημοκρατία, Μίτσο, μου λέει ο Γιώργος ότι έκλεψε. Ναι, ήταν το Πασόκ 20 χρόνια, γέμισε τα ταμεία και ήρθε καραμελίσει μια νύχτα και τάδιασε. Άμα δεν βρει τους δικούς του κλέφτες, δώσει χαιρετίσματα, πλάτη δεν έχει. Μη μου το παίζει εμένα ο Γιώργος σαν έρημνος. Τάξε, δεν ήξερε Ελληνίδα μα, είμαι τώρα εσύ. Είναι αθώος, Μίτσο. Είναι αθώος τώρα. Του είπε αυτός ο παλιοκαραμανλής ότι είναι 8% το έλλειμμα και του πίστεψε το κακόμοιρο. Γιατί δεν πίστεψε και τα άλλα που του λέει ο Καραμανλής. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά και θα παγώσει μισθούς. Γιατί είναι καλό παιδί ο Γιώργος, είναι αγαθιάρης. Και πίστεψε ότι λέει ψέματα ο χοντρός. Και είπε αυτός, εγώ με την καλή μου την καρδιά. Κάτσε να δούμε τι είπε τώρα αυτό. Τι είπε αυτός. Θα βρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά θα βρω τα λεφτά να τους τα δώκω. Ναι. Άμα είναι τόσο καλός και τόσο θεός ο Γιώργος, ας πάει να περνάει γρήγορα από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Είναι ανάγκη για πρωθυπουργό της χώρας. Είναι 100 χρόνια τώρα από τον προσκοπισμό. Τώρα τα γιορτάζουν. Είναι και 100 χρόνια του προσκοπισμού. Ναι, ναι. Η καλύτερη ώρα. Ναι. Ο πρωθυπουργός ξέρετε να λαμβάνει. Που έβγαινε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και μου έλεγε ότι υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια ανίσπρακτες οφειλές. Ανίσπρακτο οφειλή είναι μισθό άσμο. Ναι, αλλά. Πες σε παρακαλώ, κυρία, μην λέγε εσύ από κάτω, δεν αντιδράσει καθόλου. Ναι, αλλά τρέχει το κακόμοιρο. Ότι τρέχει, τρέχει. Συγκεκριμένα τρέχει, πάει έξω, του λένε ξένοι τι μετά θέλουν και ξανατρέχει πάλι πίσω και μας τα λέει. Όλη μέρα τρέχει. Και έρχεται εδώ λαχανιασμένο. Μου είπαν, να κόψουν και τότε μισθό. Πίσω πάλι. Μου είπαν κι άλλα. Κόψτε και αυτό. Πάει πίσω. Αυτό δεν είναι πρωθυπουργός. Αυτό είναι ταχυδρόμος. Πάει και φέρνει τα γράμματα από την Ευρώπη. Συνέχεια. Πώς Μίτσο, μου ήρθαν και αυτοί εδώ. Γιατί το είδαν ότι κουράστηκε το παιδί. Να πάει και να έρχεται. Και σου λέει ας πάμε κι εμείς μια φορά. Να σπάσουν το κατεστημένο, κατάλαβες. Αλλά στο τέλος θα τα καταφέρει να το πάρει το δάνειο ο Γιώργος. Έτσι το παίρνω κι εγώ το δάνειο. Άμα κόψω το 14ο, άμα κόψω το 13ο, άμα κόψω το 10ο, άμα κόψω το 10ο, άμα κόψω το πουλί μου, θα το δώσω το δάνειο. Ευχαριστώ πολύ. Έμα. Και σου λέω, Γαλινίτσα μου, σου λέω τώρα εγώ, ότι το πήρε το δάνειο. Αφού το κράτος είναι τρίπιο, θα τα ξανακλέψω πάλι. Τι νομίζει ότι αλλάξανε. Επειδή δεν πιάσει ακόμα ο κλέφτης, δεν σημαίνει δεν κλέβει. Και αυτά που κάνουν αυτοί τώρα θα τα μάθουμε με την επόμενη κυβέρνηση. Όταν θα τα φάνε λοιπόν και αυτό το δάνειο μετά, Λινίτσα μου που θα θέλουν να ξαναδανειστούν, εμείς τι θα τους δώσουμε στο επόμενο δάνειο που θα θέλουν να πάρουν. Μετά, Μίτσο μου, θα δώσουμε τον ένατο και τον όγδοο μισθό. Πώς θα δεις, συγχαρητήρια, δηλαδή, μπράβο. Τέτοιο μυαλό. Βέβαια. Δηλαδή. Εγώ να σου πω προσωπικώς θα δώσω και τα 3 παλτά που δεν τα χρειάζομαι πια γιατί έχει φύγει μόδα. Είναι από το 50 είναι αυτά. Ναι. Μια χαρά θα τα αναγνωρίσουν, μια χαρά οι Γερμανοί, θα θυμούνται. Δηλαδή με προτείνεις η Ελληνίδα να γίνω μαλάκας ιστορίας, αυτό μου προτείνεις. Θα μας βγάλουν από την Ευρωζώνη, Μίτσο. Προκειμένου να μας βγάλουν την Ευρωψυχή, ας μας βγάλουν την Ευρωζώνη. Άμα δεν έχω να ζήσω, τι να κάνω εμείς στην Ευρωζώνη, να παριστάνω τον Ευρωζωνούχο. Και να καμαρώνω ότι έχω την Ευρωπαία Πρωθυπουργό. Δεν έχω Ελληνίτσα μου σε χώρα, το καταλαβαίνει. Πώς βρε Μίτσο μου δεν έχει Πρωθυπουργό, τι είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος Ελληνίτσα μου έγινε Δήμαρχος Ευρώπης. Και δεν το έχει καταλάβει. Άλλοι αποφασίζουν για τη χώρα. Τελείωσε αυτό. Τον έχουν κυλιοφόρο. Πήγαινε, του λέει πες του σε αυτό. Πήγαινε, του λέει πες του στο άλλο και τρέχει να το κακόμοιρο. Ναι, αλλά τουλάχιστον ήθελε να μας βοηθήσει το παιδί. Ήθελε να μας δώσει τα λεφτά. Ήθελε να μας κάνει αυξήσεις. Ήθελε να μην κατεβάσει τα όρια ηλικίας. Ήθελε να μην παγώσουν οι μισθοί. Πολλά ήθελε, αλλά στο τέλος θα κρυθεί για αυτά που μπόρεσε. Όχι αυτά που ήθελε. Αυτό έχω να σου πω. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Πολλά ήθελε. Ελληνίτσα μου, να την πούμε τη μαύρη την αλήθεια. Αν τα έκανε αυτά ο Καραμαλής τώρα, θα είχαν μπουκάρει στη Βουλή, θα τον είχαν σουβλί στο χοντρό και είναι για σούβλα αυτό ένα κέν. Περισσεύτηκε και κουκουρές που λέει ο λόγος. Έτσι.